Αλλά κύριε Χιλιτζάκη, πολύ καλημέρα σας που είσαστε και πρόεδρος των μικρών συνεταιρισμών της ΕΘΕΑΣ. Εδώ οι εξελίξεις τρέχουν και δυστυχώς προλαμβάνουν πάρα πολλά πράγματα, γιατί βλέπω και την είδηση με τους ανθρώπους, τους 196.000 αγρότες που καλούνται να δώσουν πίσω επιδοτήσεις, όπως επίσης και την επιστολή που έχει στείλει η ΕΘΕΑΣ προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλημέρα κυρία Δουλγεράκη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Πώς προκύπτουν αυτά, κύριε Χιλιτζάκη? Ναι, υπήρξε μια λαθασμένη πληρωμή το 2022 που αυτή η πληρωμή αποταμιεύτηκε το 2023 και αυτή η πληρωμή του 2022 ήταν μια πληρωμή που έγινε στο ένα στους τρεις, δηλαδή από 600.000 παραγωγούς περίπου που ενεργοποιούν τα δικαιώματα, 200.000 παραγωγοί καλούνται σήμερα να επιστρέψουν χρήματα. Υπάρχουν όμως κάποια παραδείγματα μέσα, που τα παραδείγματα θα σας τα πω σε λίγο, είναι δηλαδή για γέλια. Είναι 1-2% περίπου, το 1-2% περίπου των επί της επιδότησης της βασικής ενίσχυσης που έγινε η λάθος πληρωμή, δηλαδή ένας παραγωγός που έπαιρνε μία βασική ενίσχυση 5.000 καλείται να δώσει από 50 μέχρι 100 ευρώ. Όταν ξεκίνησε αυτό και ψάχναμε εμείς να δούμε τελικά τι γίνεται, γιατί για να το δει ο παραγωγός θα πρέπει να έχει ανοίξει καρτέλα αγρότη, να έχει δηλώσει συγκεκριμένο email στο Υπουργείο και στον ΟΠΕΚΕΠΕ και αυτό το email να είναι ο αποδέχτης του ποσού του καταβληθέντα χρεωστήτος. Δεν μπορούμε να μπούμε δηλαδή με το σκέτο αφημί για να δούμε τι γίνεται. Θα πρέπει να έχει κάνει καρτέλα αγρότη. Για να κάνει όμως καρτέλα αγρότη, που είναι μια εφαρμογή του Υπουργείου, μια εξυπηρέτηση του παραγωγού μέσα από τις ηλεκτρονικές, από το ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου, χρειάζονται οι κωδικοί του τάξης, ναι, και υποχρεωτικά να φτιάξει ένα προσωπικό email που εκεί θα σου είναι ειδοποιήσεις. Εμείς ξεκινήσαμε και βλέπαμε τους παραγωγούς. Ναι, είπα, σχολίασα όλα αυτά με την πολιτική που ακολουθείτε και είπα άντε τρέχα γύρευε, δηλαδή για τόσες χιλιάδες κόσμο. Ακριβώς. Εμείς μπήκαμε όμως και είδαμε, προβλήματα και μεγάλα, αλλά είδαμε και τα μικρά, που αυτά τα μικρά προβλήματα πραγματικά είναι για γέλια. Ήταν το παράδειγμα που σας ανέφερα πριν. Είδαμε παραγωγό να έχει καταβληθέντα χρεωστήτος 0,58 cents του ευρού. Καταλάβατε? Μισό ευρώ καταβληθέντα χρεωστήτος. Αυτά δηλαδή είναι τραγικά. Πραγματικά τραγικά και είναι για γέλια. Που έρχεται ωστόσο το ένα με το άλλο, το ένα πίσω από το άλλο, ξεκινώντας από τα 0,58 cents του ευρώ και φτάνοντας τα μεγαλύτερα ποσά, αλλά έρχεται το ένα θέμα να συμπληρωθεί και να μπλοκάρει και υπόλοιπος λογαριασμός. Τι γίνεται? Τα καταβληθέντα χρεωστήτως εξοφλούνται με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι να πας μετρητά στην τράπεζα βάσει της ανακοίνωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ να πας να τα καταβάλεις. Και ο άλλος τρόπος είναι να δεσμευτεί από τον οργανισμό ο λογαριασμός που έχεις δηλώσει στο ΟΣΔΕ, δηλαδή στο κομμάτι των αγροτικών ενισχύσεων, και αυτός ο λογαριασμός να ξοφλήσει το καταβληθέντα χρεωστήτος. Δηλαδή, αν θα σας έχουν βεβαιώσει 200 ευρώ καταβληθέντα χρεωστήτος, θα σας τα κρατήσουν από την πρώτη δόση που θα μπει μετά τις 25 Οκτωβρίου φέτος. Αν δηλαδή καλύβει η πρώτη δόση στα 200 ευρώ, θα κρατήσει από εκεί. Ωραία. Τα καταβληθέντα χρεωστήτως, δηλαδή, ξεκινούν από τα 0,58 cents και φτάνουν μέχρι τι ποσό, κύριε Χιλιτζάκη, το πρώτο μου ερώτημα? Έχω δει και 14.000 σε παραγωγό. Και 14.000 εξαιτίας λάθους του 2022. Ο παραγωγός... Ακούστε να δείτε. Το 97% των παραγωγών είναι το λάθος που έκανε ο οργανισμός που κατέβαλε μέρος της βασικής ενίσχυσης με πιο ψηλή μοναδιαία αξία. Τι είναι η μοναδιαία αξία? Αν η βασική ενίσχυση είναι παράδειγμα 20 ευρώ στην ελιά, παράδειγμα λέω,
κατέβαλε 21 ευρώ. Αυτό το 21 ευρώ αντιστοιχεί σε κάτι τις 100 και αυτό το κάτι τις 100 γυρεύουν πίσω. Μάλιστα. Υπήρχαν όμως οι παραγωγοί που είχαν εντοπιστεί λάθος, κάποια λάθη. Ή, παράδειγμα, δεν είχαν βάλει το ATAC, δεν είχαν τίτλους ιδιοκτησίας για κάποια χωράφια κτλ. Που από αυτούς που σε αυτούς προέκυψε ένα καταβληθέν αχρεωστήτως ποσό, δηλαδή μία ποινή, γιατί δεν είχαν προσκομίσει κάποια αξιόγραφα που είχε ζητήσει ο οργανισμός, και αυτή η ποινή μεταφράστηκε σε χρήμα. Και αυτό το χρήμα είναι παράδειγμα τα 14.000. Από όλα αυτά υπάρχει κάτι το οποίο διορθώνεται από τη στιγμή που υπάρχει λάθος από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για αυτά τα 0,58 cents μέχρι και τα 14.000 που έχετε δει. Κάποιοι παραγωγοί που ξέραμε ότι είχαν πρόβλημα, το γνωρίζαμε και εμείς και οι παραγωγοί, ότι είχαν πρόβλημα για ένα συγκεκριμένο αγροτεμάχιο κτλ. Είχε γίνει το λάθος. Άνθρωποι είμαστε, κομπιούτερ χειρίζονται, μπορεί να είχαν πατήσει ένα ψηφίο λάθος ή κάτι άλλο να έχει γίνει. Αυτοί οι παραγωγοί είχαν κάνει την περιβόητη διοικητική πράξη, δηλαδή μία ένσταση προς τον οργανισμό, και εξηγούσαν για ποιο λόγο έγινε αυτό και προσκομίζανε και αξιόγραφα που καλύβανε το λάθος. Δυστυχώς οι διοικητικές πράξεις των παραγωγών δεν είχαν δικαιωθεί. Έρχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Ευρωπαϊκός Έλεγχος μέσα στον οργανισμό, γίνεται το τράβηγμα του αφιού, θα το πω έτσι λίγο λαϊκά, και φεύγουν τα καταβληθέντα χρεωστήτως και πάνε σε όλους τους παραγωγούς. Μάλιστα. Απλά και λαϊκά να τα λέτε, γιατί όλοι από χωριό είμαστε, άσχετα με το τι θέλουμε να δείχνουμε τις περισσότερες φορές, για να καταλαβαινόμαστε, κύριε Χιλετζάκη. Μια χαρά τα λέτε όπως τα λέτε. Να κρατήσω αυτό που είπατε πριν από λίγο ως συνολικό παράδειγμα. Δεν ξέρω και ρωτώ. Ακόμα και αν κάνω λάθος και στο ερώτημα θα με διορθώσετε εσείς. Ότι τα ποσά αυτά με δόσεις θα πρέπει να καταβληθούν, να γυρίσουν πίσω, αν μπορώ να το πω έτσι, θα παρακρατηθούν από την επόμενη επιδότηση ή τις επόμενες επιδοτήσεις. Κάθε φορά που θα βρίσκει ο οργανισμός χρήματα που προκύπτουν από βασικές ενισχύσεις, αυτά τα χρήματα θα κατάσσονται μέχρι να εξοφληθεί το αχρεωστήτως καταβληθέν. Το αχρεωστήτως όμως καταβληθέν, εάν ο οργανισμός δεν βρει χρήματα, δηλαδή η Αγγέλα η Δουλτζεράκη πήγε με τα δόλια, επειδή είδε ότι έχει καταβληθέν τα χρεωστήτως, και πήγε και μεταβίβασε την επιδότησή της για να μην μπορεί ο οργανισμός να πάρει τα χρήματα πίσω, δηλαδή μηδένισε το δικαίωμά της. Τότε ο οργανισμός, όταν δεν βρίσκει έστω ένα ευρώ, ο κανονισμός προβλέπει το εξής, ότι διπλασιάζεται αυτομάτως το καταβληθέντα χρεωστήτως. Δηλαδή, αν είναι παράδειγμα 5.000, γίνεται 10 και πάει και βεβαιώνεται στην εφορία. Και μετά έχεις να είσαι εσύ με την εφορία και όχι με τον οργανισμό. Ω Παναγία μου. Ακριβώς το ίδιο γίνεται, αλλά χωρίς την ποινή του 100%, δηλαδή να διπλασιαστεί το χρήμα, με τον ΕΛΓΑ. Που ο ΕΛΓΑ είναι και αυτός ένας οργανισμός του Υπουργείου που λέει το εξής, ότι αν εμένα δεν μου ξοφλήσετε τα ασφάλιστα το πρώτο έτος και το δεύτερο έτος, εγώ τα στέλνω απευθείας στην εφορία, βεβαιώνονται στην εφορία, δεν έχεις ασφαλιστική ικανότητα, δεν έχεις ασφαλιστική δεν έχεις ασφαλιστική ικανότητα και δεν μπορείς να απολαμβάνεις αποσημειώσεις. Δηλαδή, έχουμε δει παραγωγό που χρωστάει παράδειγμα 1.000 ευρώ σε ασφάλιστρα, αυτά τα 1.000 ευρώ έχουν πάει στην εφορία, δεν έχει ασφαλιστική ικανότητα, ενώ η ζημιά του και η αποζημίωση του είναι 5.000 ευρώ. Μάλιστα. Δηλαδή δεν έχει την πολυτέλεια πλέον μετά το σύστημα, το πληροφοριακό σύστημα να πει το εξής. Εφόσον ο άνθρωπος αυτός του χρωστάμε εμείς 5.000 αποζημιά, να του δώσουμε τα 4 και να κρατήσουμε ένα χιλιάρικο, που αυτό το χιλιάρικο θα είναι
το χρέος που έχει προς εμάς. Δυστυχώς αυτές τις δυσφυσμοί δεν μπορούν να γίνουν. Ωραία. Κύριε Χιλιτζάκη, στη δική σας την προσπάθεια, από ό,τι βλέπω στη Νέα Κρήτη, έτσι ώστε πράγματα να διορθωθούν και να αρθούν αδικίες, γιατί πολλά τα θεωρείτε αδικίες, έχετε στείλει και επιστολή και ζητάτε συνάντηση και με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως ΕΦΕΑΣ, όπως επίσης και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι αλήθεια αυτό που βλέπω, ότι παρά αυτό το θέμα το οποίο έχει προκύψει, την αγωνία τόσων ανθρώπων, όλων αυτά τα οποία μας αναφέρατε, ότι ακόμα δεν έχουν απαντήσει για να γίνει αυτή η συνάντηση? Θα γίνει συνάντηση, ήδη μιλάμε. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Η ΕΦΕΑΣ είναι αυτή τη στιγμή στο νούμερο ένα θεσμοθετημένο όργανο με ΦΕΚ από το 2020 και είναι ο συνομιλητής και ο θεσμικός συνεργάτης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, όποιος και να είναι υπουργός. Αυτό το ξεκαθαρίζουμε. Γι' αυτό και η ΕΦΕΑΣ είναι σε πάρα πολλές επιτροπές του Υπουργείου, συμμετέχουμε, δηλαδή είμαστε στον ΕΦΕΤ, στον ΕΛΓΟ, στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στον ΕΛΓΑ, δηλαδή στα διοικητικά συμβούλια των οργανισμών συμμετέχει η ΕΦΕΑΣ με μέλη της του Διοικητικού Συμβουλίου. Εγώ παράδειγμα ομιλών είμαι διορισμένος από την ΕΦΕΑΣ στην ΚΟΠΑ 20 στις Βρυξέλλες. Εγώ και άλλα τρία άτομα από όλη τη χώρα. Υπάρχουν άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι διορισμένα στον ΟΠΕΚΕΠΕ και είναι στο Διοικητικό Συμβουλίο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Επομένως η ΕΦΕΑΣ, θέλει δεν θέλει ο Υπουργός, είναι ο θεσμικός του συνεργάτης, μιλάει, και αν η ΕΦΕΑΣ δεν υπογράψει κάποια θέματα, δεν πάμε παρακάτω. Και το μεγαλύτερο παράδειγμα ήταν η ανακοίνωση του ίδιου του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου του Μητσοτάκη, από τη ΔΕΘ στις 7 Σεπτεμβρίου στην Θεσσαλονίκη, που πραγματικά είπε ότι φτιάχνεται μια επιτροπή για τα κόκκινα δάνεια και όλα αυτά, που η επιτροπή δεν συμμετάσχει, η ΕΦΕΑΣ, μια τριμελής επιτροπή για να εξετάσουν το θέμα και να κατεβάσουμε όσο πιο γρήγορα, έτσι, όσο πιο γρήγορα ωστόσο γίνουν όλα αυτά, ναι. Τόσο πιο γρήγορα, όχι τόσο πιο γρήγορα, εμείς πιστεύουμε ότι θα προλαμβάνονται και τα λάθη, κύριε Χιλετζάκη, γιατί αν υπήρχε μεικτή ομάδα διαχείρισης για τα θέματα του ΟΣΔΕ, δεν θα είχαμε αυτή την κατάσταση τώρα. Για να ξεκαθαρίζουμε τα τέτοια, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει κάνει λάθη, όπως έκανε και το ΣΥΡΙΖΑ, όπως έκανε και το ΠΑΣΟΚ, επί σειρά ετών στο κομμάτι του πρωτογενή τομέα της χώρας. Ήμασταν μια χώρα που παράγαμε εξαιρετικά αγροτικά προϊόντα, είχαμε μια ζωντάνια στην ύπαιθρό μας, τα χωριά μας ήταν ζωντανά, τα προϊόντα μας ήταν καλά, υπήρχαν διαμάντια στις εταιριστικές οργανώσεις, υπήρχαν άνθρωποι που το DNA τους ήταν να καλλιεργούν και να βγάζουν ποιοτικά αγροτικά κτηνοτροφικά προϊόντα, και έρχεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης επί σειρά ετών και τώρα είμαστε πλέον στο τέλος. Είμαστε στο τέλος γιατί τώρα ήρθε η ώρα να ξυρίσουμε το γαμπρό και να σχολιάσουμε τους λάθους στρατηγικούς σχεδιασμούς, και έρχεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, που μόνο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν έπρεπε να το λέμε, αλλά έπρεπε να το λέμε Υπουργείο Αγροτικής Υποανάπτυξης, να με τους λάθους στρατηγικούς σχεδιασμούς να συρρυκνώνει και να καταραίει τον πρωτογενή τομέα της χώρας. Τώρα θα μου πείτε, είναι αργά. Καμιά φορά μέσα από τις τάχτες γεννιούνται πράγματα. Εδώ μπορεί να βρεθεί λύση, μιας που πήγαμε μέχρι το τέλος του χρόνου που είχαμε. Μισό λεπτό, κύριε Χιλετζάκη. Αυτό που ζητάω τώρα είναι το εξής. Γιατί ο χρόνος πιέζει και θα πρέπει να αποχαιρετήσω και τον κόσμο. Έρχεται άλλη εκπομπή. Πείτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, μέσα από όλα αυτά τα οποία μας δώσατε τις πληροφορίες, μας εξηγήσατε τι συνέβη, πιστεύετε ότι υπάρχει λύση? Και όταν λέτε ότι θα γίνει αυτή η συνάντηση, πότε έχει οριστεί να γίνει αυτή η συνάντηση με ΙΠΑΤ, αν είναι ανάπτυξη ή υποανάπτυξη, είναι άλλο θέμα, και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ? Η συνάντηση μπορεί να γίνει αρχές της εβδομάδας που μπαίνει σίγουρα. Ήδη μιλάμε με τους διευθυντές και τους γενικούς γραμματείς. Και όσο αφορά το κομμάτι της πληρωμής αυτής, υπάρχουν και άλλα προβλήματα, κυρία Δουλγεράκη, γιατί αλλάζει και ο χάρτης πληρωμών και μπορεί να μπείτε στα βιβλία εσόδων-εξόδων χωρίς να το είχε καταλάβει. Δηλαδή είναι πάρα πολύ λεπτά τα πράγματα. Και αυτό που είπα και εστιάζω είναι ότι
Δεν γίνεται εμείς σε 5 χρόνια να αλλάζουμε 5 υπουργούς και 5 προέδρους του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτές οι αλλαγές φέρανε και αυτό το αλαλού. Οι υπηρεσιακοί πραγματικά έχουν τρελαθεί οι άνθρωποι. Έχουν γίνει πειραματόζω. Κάθε 3 λίγο να έρθει καινούριος ο πρόεδρος και να αλλάζει όλη τη διαδικασία. Και να έρθει ένας υπουργός και να αλλάζει προέδρους, αντιπροέδρους, γραμματείς και το Ιταλό. Το Υπουργείο αυτό, αν δεν θέλουμε να κάνουμε λάθη και να μην είναι πειραματόζωα η παραγωγή μας, θα πρέπει να κάθεται ένας υπουργός, να κάθεται 3-4 χρόνια και να αφήσουμε τις ανασχηματισμούς, κάθε χρόνο να αλλάζουμε τις υπουργούς. Και το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι αν η Δουλγεράκη Αγγέλα είχε ρυθμίσει τις αγροτικές επιδοτήσεις να μην υπερβαίνουν τα 5.000 ευρώ για να μην μπει στο κομμάτι βιβλία εσόδων-εξόδων, έρχεται το 23 που κάνουμε τη δήλωση το 24 και βλέπουμε ότι η Αγγέλα Δουλγεράκη είχε 4.500 ευρώ αγροτική ενίσχυση, σύρθεται μια συμπληρωματική πληρωμή από το 22, αυτή η περιβόητη που λέμε τώρα, της ανεβάζει την επιδότηση, της προσθέτει στην 600 ευρώ, ωραία, την πάει στα 5% και αναγκάζεται να ανοίξει βιβλία εσόδων-εξόδων. Δεν είναι μόνο τα 600 ευρώ που θέλει να καταβάλει τώρα, είναι ότι την έβαλε η πληρωμή σε διαδικασία να ανοίξει βιβλία κτλ. Να πάει από το ειδικό καθεστώς στο κανονικό καθεστώς. Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω επειδή δεν έχω χρόνο ότι θα τα ξαναπούμε, γιατί κρεμεί η νέα ελαιοκομική περίοδος και τα δεδομένα που έχουμε. Είναι μεγάλο κομμάτι. Ναι, και δεν προλαβαίνουμε να το κάνουμε. Οπότε θα τα ξαναπούμε και θα τα πούμε πολύ πολύ σύντομα, κύριε Χιλετζάκη. Πάντως σας ευχαριστώ για τις μέχρι τώρα πληροφορίες. Καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα σας, καλημέρα σας.